περνάμε από το χοντρό τρίφτη δύο κολοκυθάκια. Ένα καρότο και τα αναμειγνύουμε. Ψιλοκόβουμε δυόσμο. Εμείς βάλαμε 2-3 κλωναράκια. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό. Εμείς χρησιμοποιήσαμε περίπου μισό ματσάκι. Ψιλοκόβουμε και τον άνηθο. Χρησιμοποιήσαμε το 1/4 από ένα ματσάκι. Κόβουμε σε ροδέλες 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Ψιλοκόβουμε 10 ντοματίνια. Στο μείγμα με τα κολοκύθια βάζουμε 2 αυγά. Πιπέρι. Αλάτι. Και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 400 γραμμάρια γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό. Τα κρεμμυδάκια. Τα ντοματίνια και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε τον μαϊντανό. Τον δυόσμο. Τον άνηθο. Ρίχνουμε 50 ml ελαιόλαδο. Ένα μπέικιν, ρίγανη, θυμάρι και ανακατεύουμε. Σπάμε 200 γραμμάρια φέτα δοδόνη. Την προσθέτουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη. Αν χρειαστεί προσθέτουμε επιπλέον φρυγανιά μέχρι το μείγμα να δέσει. Περνάμε 2 κολοκυθάκια από το μαντολίνο. Λαδώνουμε ελαφρώς το ταψί μας. Πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά. Απλώνουμε το μείγμα. Τοποθετούμε τα κολοκυθάκια. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Πασπαλίζουμε με λίγη φρυγανιά. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα να δούμε αν έχει ψηθεί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!